Χαίρετε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Νομίζω ότι βγήκαμε live. Καλώς τους μου, τι μου κάνετε. Είμαι η Νόνα Βουδούρη, είναι η εκπομπή Starlight, όπως και κάθε Τρίτη είναι η εκπομπή Starlight εδώ από την Αναλλακτική Παιδεία. Χαίρομαι που είμαστε και σήμερα μαζί. Τώρα, όσο εσείς μαζεύεστε, θα σας πω τα εισαγωγικά που σας λέω κάθε φορά και τι έχουμε να σας πούμε. Καταρχάς, έχουμε να σας πούμε ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στη σχολή μας για να έρθετε εδώ, να σας μάθουμε όσα ξέρουμε, να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε κι εσείς μέσω του αστρολογικού σας χάρτη τι γίνεται στη ζωή σας, πώς πρέπει να κινείστε, τι μπορείτε να εξελίξετε και τι μπορείτε να αφήσετε παραπίσω, γιατί ο σκοπός είναι η αυτογνωσία και ο σκοπός της αυτογνωσίας είναι η εξέλιξη πάνω απ' όλα. Οπότε αυτό, κρατήστε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται, θα δημιουργηθούν δύο φανταστικά νέα τμήματα φέτος, τα οποία θα ξεκινήσουν από τις 4 Οκτώβρη, αν δεν απατώμε, ενώ στις 3 Οκτωβρίου έχουμε το Open Day, όπως κάθε χρονιά έρχεστε, μας γνωρίζετε και σας γνωρίζουμε και συζητάμε. Λοιπόν, και φυσικά ακούτε και τις ομιλίες των καθηγητών, έτσι. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Έχουμε να πούμε το πολύ σημαντικό. 25 Σεπτεμβρίου, πού θα είμαστε εμείς? Θα είμαστε στην Κύπρο. Σχεδόν σύσσωμη εδώ η ομάδα της Εναλλακτικής Παιδείας. 25 λοιπόν Σεπτεμβρίου. Φίλοι από την Κύπρο, αλλά και όσοι άλλοι θελήσετε. Στις 6 το απόγευμα θα είμαστε στο Urbano Coffee 11 στη Λευκωσία. Εκεί λοιπόν θα ακούσετε τις ομιλίες επίσης των καθηγητών της σχολής, της κυρίας Κόντι, του κυρίου Λεφάκη, τη δική μου, της κυρίας Βλαχιώτη, του κυρίου Κεδικιάννη. Συγγνώμη αν ξεχνάω τώρα κάποιον, αλλά σίγουρα θα είμαστε πολλοί εκεί και έχουμε να σας πούμε πολλά και ενδιαφέροντα για τον κόσμο και την επιρροή των μεγάλων πλανητών που αλλάζουν το 2023. Εγώ θα σας μιλήσω για την αλλαγή του άξονα των δεσμών της Σελήνης, όπως έκανα και πέρσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά. Θα σας τα υπενθυμίσω και στην πορεία της εκπομπής. Και ποιο είναι το θέμα μας σήμερα και το τρίτο πράγμα που πρέπει να σας υπενθυμίσω και να κάνετε, να μας κοινοποιήσετε. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι ο μήνος Οκτώβριος και πώς θα μας επηρεάσει όλους έναν έναν. Το ζώδιο σας χρειάζεται να ξέρετε, τον οροσκόπο σας χρειάζεται να ξέρετε και να ακούσετε προσεκτικά, αν θέλετε πάρτε και χαρτί και μολύβι, γιατί θα αναφέρω και ημερομηνίες. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι ένας παράξενος μήνας ο Οκτώβριος, έτσι, και είναι παράξενος μήνας πέραν των ζυμώσεων που γίνονται παγκοσμίως, ας πούμε, και τις βλέπετε. Είναι παράξενος μήνας γιατί ενώ ο Ερμής επιστρέφει σε ορθόδρομη φαινομενικά πορεία τον Οκτώβριο, βέβαια αυτό γίνεται εκεί κοντά στις 3 του μήνα, όχι κοντά στις 3 του μήνα, στις 3 Οκτωβρίου, αλλά μην πιστέψετε τώρα ότι από τις 4 Οκτωβρίου ορμάμε και κάνουμε ό,τι δεν είχαμε κάνει, ακόμα ο πλανήτης έχει χαμηλή ταχύτητα, έτσι. Έχουμε λοιπόν την ορθοδρόμηση μεν του Ερμή, ο οποίος σιγά σιγά θα αρχίσει να αυξάνει ταχύτητα μετά τις 3 Οκτωβρίου. Έχουμε όμως και την αναδρομή του Άρη, που είναι και εκείνος ένας πλανήτης έτσι πολύ γήινος, πολύ σωματικός, σχετίζεται με την ενέργειά μας και τις δράσεις μας, ενώ παράλληλα ο Οκτώβριος φιλοξενεί και μία πολύ σημαντική έκλειψη και για την Ελλάδα, μία έκλειψη που θα γίνει στις 2 Σκορπιού. Έτσι, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε κάποια πραγματάκια να πούμε για όσους έχετε γεννηθεί στις πρώτες 5-6 μέρες των σταθερών ζωδίων και όσες έχετε γεννηθεί στις 2 τελευταίες των παροδημητικών. Λοιπόν, οπότε, ο Οκτώβρης τι μας λέει? Ότι κατά βάση θα είναι ένας μήνας χαμηλών ταχυτήτων σε ό,τι αφορά ένα μεγάλο του κομμάτι και για τους λόγους που προαναφέραμε, αλλά και γιατί η πλειοψηφία των πλανητών αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα των μεγάλων, είναι σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία, έτσι, υπάρχει ανάγκη για εσωστρέφεια.
όπως και να έχει, μόνο που αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα. Λοιπόν, έχει όμως και ένα μεσοδιάστημα ή μάλλον κάνα δύο διαστήματα κατά τα οποία το σύμπαν είναι σαν να μας σωθεί, σαν να μας βοηθά να κάνουμε πράγματα που είτε δεν μπορούσαν να γίνουν πριν, δεν έβγαιναν. Ξέρουμε και όλες ότι με τον Ερμή ανάδρομο δεν κάνει και άμα κάτι δεν βγαίνει, μην το παλεύετε εκεί με το στανιό σώνει και καλά εκείνη τη στιγμή. Ίσως απλά να μην είναι η κατάλληλη. Ο Οκτώβριος λοιπόν προσφέρει αυτή την ευκαιρία του να διορθώσουμε, να κινήσουμε, να ξεκινήσουμε κάποια πραγματάκια που δεν μπόρεσαν να γίνουν όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και πράγματα τα οποία δεν είναι καλό να γίνουν ιδιαίτερα από την αναδρομή του Άρη που παράλληλα πέφτει κοντά με την έκλειψη. Έτσι. Πράγματα τα οποία δεν είναι και το σοφότερο, η σοφότερη επιλογή λοιπόν να γίνουν μετά. Ποιες είναι αυτές οι περίοδοι, οι θετικές, ποιες μέρες είναι καλές. Από τις 14 ως τις 18 Οκτωβρίου, παρά το ότι ο Άρης θα είναι αργός σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά δηλαδή, αργή θα είναι η ταχύτητά του, ενώ θετικές μέρες τουλάχιστον για κάποιους, όχι για όλους και λόγω της αναδρομής και λόγω της έκλειψης, κάποια θετικά πράγματα μπορούν να δώσουν και 23, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Ενώ και γενικώς ο μήνας ξεκινά σχετικά θετικά, το πρώτο δεκαήμερο δηλαδή, τουλάχιστον για τους περισσότερους, δεν είναι και άσχημο. Όμως εξαιρούνται κάποια μεταβλητά, θα σας τα πω στην πορεία αναλυτικά όταν φτάσουμε στα ζώδια. Όμως όπως είπαμε, είναι και ένας μήνας που φιλοξενεί μια έκλειψη, και αυτό δικαιολογεί, αν θέλετε, και το τίτλο της σημερινής εκπομπής που αναφέρει αλλαγές, διότι μία έκλειψη πάντα σχετίζεται με αλλαγές. Έτσι, είναι λίγο αυτές οι μέρες τώρα που διανύουμε και ο Οκτώβριος σε κοσμικό επίπεδο για την Ελλάδα θα ανασύρει κάποιες πληγές, θα υπάρχει ένα στρίμωγμα, και ίσως δούμε και κάποιο είδους περιορισμό το αμέσως επόμενο διάστημα, το οποίο δεν σας λέω ότι θα διαρκέσει σόν και καλά πάρα πολύ, αλλά μπορεί κάτι να μας κρατήσει στη θέση μας, να μας παγώσει, να δούμε τι γεγονός θα βγει, γιατί και αυτή είναι μια έκλειψη που μας αφορά, έτσι, αφορά και την Ελλάδα. Τώρα, δεν θα μακρηγορήσω για το θέμα της έκλειψης, διότι θα είναι στην πορεία θέμα ξεχωριστής εκπομπής, πρέπει να σας πω. Να επενθυμίσω απλά ότι αφορά πολύ τα σταθερά ζώδια των 6 πρώτων ημερών και όσους έχουμε πλανήτες από την 1η μέχρι και περίπου την 6η 7η μοίρα των σταθερών ζωδίων. Είναι ανάδρομος ο Ερμής και κάνω shutdown, κάνω διάφορα σήμερα. Λοιπόν, των σταθερών ζωδίων λοιπόν και τις δύο τελευταίες των παρορμητικών ζωδίων. Του κρυού δηλαδή, του καρκίνου, του ζυγού και του εγώκερο. Λοιπόν, τώρα να θυμόμαστε ότι αυτή η έκλειψη έχει αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές, αλλά αυτή η έκλειψη το επόμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου δεν είναι καθόλου απίθανο να ξαναφέρει στην επιφάνεια το θέμα του Εύρου, να έχουμε πάλι κάποια γεγονότα εκεί που θα απασχολήσουν την κοινή γνώμη και θα μας ανησυχήσουν. Δεν ξέρω τι γεγονότα μπορεί να είναι, υποψιαζόμαστε τώρα με τους τσαμπουκάδες που γίνονται ότι κάτι μπορεί να έχει μεγαλύτερη ένταση, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η Ελλάδα έχει, παρά τη δυσκολία της στην παρούσα φάση, έχει και αρκετά στοιχεία στο οροσκόπιό της που τη βοηθούν και την υποστηρίζουν. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, όσοι ακούσατε πριν τις ημερομηνίες, τις φάσεις δηλαδή γέννησής σας, ειδικά οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι των πρώτων ημερών, θα έχετε φυσικά κάποια γεγονότα, έκλειψη είναι αυτή, κάτι θέλει να σας αλλάξει στη ζωή σας και για κάποιους κάτι θα θέλει και να αντικαταστήσει, αλλά να γνωρίζετε ότι
για τους περισσότερους ενεργοποιήθηκε αυτή η έκλειψη που περιμένουμε τον Οκτώβριο το καλοκαίρι και θα το θυμάστε εσείς που σίγουρα είχατε την ενεργοποίηση, γιατί όπως και να έχει θα είχατε γεγονότα και αλλαγές εκεί κοντά στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Αυτός ο μήνας τώρα θα είναι θετικότερος, να το πω έτσι, σε γενικές γραμμές, για τους ζυγούς και τους υδροχόους κατά κύριο λόγο, ενώ κρυοί και τοξότες θα πάρουν μερίδα της πίτας και δίδυμοι και λέοντες, παρά την πίεση που υφίστανται οι δίδυμοι, έχουν και κάποιες παγίδες μέσα στον Οκτώβριο που θα τις δούμε παρακάτω, θα έχουν και τις ευκαιρίες τους όπως και να έχει. Λοιπόν, να πούμε ότι για το μήνα Οκτώβριο θα τρέχει μία νέα σελήνη, που και αυτό θα είναι ξεχωριστό κομμάτι άλλης εκπομπής. Θα τρέξει τον Οκτώβριο λοιπόν μία νέα σελήνη που θα γίνει στην τρίτη μοίρα του ζυγού, σε αντίθεση με Δία, και θα οθήσει έτσι σε νέα ξεκινήματα, με λίγη προσοχή παρακαλώ όμως με τον ανάδρομο, έτσι, τα παρορμητικά του πρώτου δεκαημέρου, ειδικά των πρώτων ημερών, αλλά και όσους έχουν πλανήτες εκεί. Ενώ στις 9 Οκτωβρίου έχουμε την Πανσέλινο, πάλι στον άξονα κρυού ζυγού, στη 17η μοίρα αυτή τη φορά και σε σύνοδο με το Χείρονα. Τώρα, η νέα σελήνη, η έκλειψη επί της ουσίας που θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου, θα γίνει στις 2 μοίρες του Σκορπιού και σε σύνοδο με την Αφροδίτη. Λοιπόν, να πω επίσης ότι αυτός θα είναι και ο μήνας, ακούστε λίγο τα μεταβλητά ζώδια των τελευταίων ημερών, αλλά και τα ζώδια του νερού και της γης που σας αφορά. Νομίζω στην 28 Οκτωβρίου, αν βλέπω εδώ σωστά, ο Δίας επιστρέφει στο ζώδιο των Ιχθύων για τελευταία φορά, στις τελευταίες μοίρες του ζωδίου, και θα επηρεάσει όσους γεννηθήκατε στις τελευταίες μέρες των δικών σας ζωδίων, αν είστε δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ιχθύες, αλλά θα πάρετε και ευκαιρίες και μία διευκόλυνση και οι σκορπιοί του τρίτου δεκαημέρου και οι καρκίνοι και οι εγώκεροι, αλλά και οι ταύροι. Είναι θετική συνθήκη για εσάς αυτή. Αυτό θα γίνει ως επιρροή έως τις 20 Δεκεμβρίου, που ξαναμπαίνει πια στο ζώδιο του κρυού και έχει να φέρει πολλά δώρα σαν άλλος Άρη Βασίλης στα παρορμητικά, που πλέον στην πορεία μέχρι και την άνοιξη του 2023 όλοι θα πάρουν μερίδα από την πίτα, όλα τα παρορμητικά, έτσι, όλων των δεκαημέρων εννοώ. Λοιπόν, και τώρα είμαστε στη φάση που θα προχωρήσω στα ζώδια αναλυτικά. Τι να περιμένετε, αγαπημένοι μου, το Δεκέμβριο. Άιντε, τι έχει γίνει σήμερα, το Δεκέμβριο λέω. Τον Οκτώβριο. Κουράγιο, κι εσείς κι εγώ, με τον ανάδρομο συμβαίνουν αυτά. Και άμα τον έχεις και γενέθλιο, συμβαίνουν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πριν περάσω στα ζώδια, να σας καλησπερίσω για 2 λεπτάκια, γιατί δεν θέλω να νιώθετε ότι σας παραμελώ. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, και στη Χρυσούλα και στο Δημήτρη και στο Βασίλειο και στην Ιωάννα, στην Κωνσταντίνα, σε όλους. Γεια σου Αλεξάνδρα. Έτσι, πες τα Χρυσούλα, πες τι καλά περνάμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Δυναμίδη. Έχεις γεννηθεί 25 Οκτωβρίου, ωραία. Θα πάρεις την έκλειψη μαζί σου λοιπόν, Ιωάννα. Και θα έχεις σίγουρα μια καινούρια νέα αρχή που θα είναι μαζί σου για όλη τη χρονιά. Κάτι θα ξεκινήσει πολύ σημαντικό εν μέσω ή μέσω μιας σημαντικής επίσης αλλαγής στη ζωή σου. Υδροχός Μοροσκά από Ταύρο, εσείς να μας πείτε τι γίνεται, γιατί ελπίζουμε να σας πηγαίνουν καλά τα πράγματα, λίγο ζόρικα σας βρίσκω. Καλησπέρα Νούλα μου, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Μπότσα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Γεια σου Κωνσταντία μου, γεια σου Ρόι, Νικόλ, Ντένια, όλοι όλοι. Πρέπει να σας χαιρετάω, η Ελισάβετ, η Βασιλική, η Δέσποινα, πρέπει να σας χαιρετάω μέχρι το τέλος. Γράψτε εσείς λοιπόν και θα δω εγώ ό,τι μπορέσω να δω κάποια στιγμή.
Ξεκινάω τώρα. Λοιπόν, καταρχάς να πω το εξής. Είναι ένας καλός, δεν είναι κακός μήνας ο Οκτώβριος. Για να το πω αλλιώς, είναι ένας μήνας στη δύσκολη φάση που ζούμε αυτή τη στιγμή, που δίνει και πολλές ευκαιρίες και δίνει και πολλές βοήθειες, έτσι. Οπότε, πάμε να δούμε τι έχουμε να πούμε για τους κρυούς και τους οροσκόπους κρυούς. Κοινοποιήστε μας. Για τους κρυούς και τους οροσκόπους κρυούς, λοιπόν, αυτός ο μήνας θα έχει πολύ να κάνει με εσάς και τους άλλους. Περισσότερο από τις 11 Οκτωβρίου και μετά, λοιπόν, βρίσκεστε με πολύ κόσμο, συζητάτε με πολύ κόσμο, εκεί το πάτε, το φέρνετε, κάνετε νέες συμφωνίες, συζητήσεις, λοιπόν, και αποφάσεις και συμβόλια. Είναι ένας μήνας ο οποίος θα έχει αρκετό τρέξιμο, αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι αρνητικό, γιατί θα σας δώσει την ευκαιρία εσάς των κρυών να κάνετε πράγματα που ως τώρα είτε σας βάραιναν, είτε δεν προχωρούσαν, δεν κυλούσαν, και εσείς είστε βιαστικά παιδιά, ανυπόμονα, θα θέλετε τα πράγματα όπως τα θέλετε. Εντάξει, παίρνετε φυσικά και το μάθημα της υπομονής, αλλά πραγματικά ο Οκτώβριος πριν ο κυβερνήτης σας Άρης γυρίσει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία, σας δίνει την ευκαιρία να βάλετε ταχύτητα στα πράγματα και τουλάχιστον ή τουλάχιστον σε σειρά, έτσι. Τώρα, θα έχει πάρα πολύ σκέψη και αυτή η σκέψη, αυτές οι σκέψεις και οι καινούργιες ιδέες που θα προκύψουν, είναι πολύ πιθανό να σας κάνουν να νιώσετε ότι πρέπει να αλλάξετε κατεύθυνση για θέματα και καταστάσεις που ως εκείνη τη στιγμή είχαν δρομολογηθεί αλλιώς. Είχατε άλλα πράγματα αποφασίσει και τώρα μπορεί άλλα πράγματα να βγουν. Παράλληλα, ένα κομμάτι το οποίο θα σας απασχολήσει αρκετά θα είναι με τα οικονομικά, ζητήματα που μπορεί να έχετε με τράπεζες, τα οικονομικά του συντρόφου ή τις δοσοληψίες σας με άμεσους συνεργάτες σας. Λίγη προσοχή η κρυή των τελευταίων ημερών σε οικονομικές απώλειες, ειδικά θα σας πω ή των τελευταίων λοιπόν ημερών, ειδικά εκεί κοντά στην 25η Οκτωβρίου, έτσι, αλλά και κοντά στις 20 Οκτωβρίου η Αφροδίτη εκεί θα βρίσκεται σε τετράγωνο με τον Πλούτονα από το ζώδιο του ζυγού, θα δημιουργεί ένα ταυτετράγωνο δηλαδή με εσάς και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο για τα οικονομικά, έτσι, λίγη προσοχή και όλα θα πάνε καλά. Η κρυή, παρότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας όπου ο Δίας, όπως είπαμε, θα γυρίσει ανάδρομος, μην ξεχνάμε ότι βοηθιέστε και σπρώχνεστε πολύ από το σύμπαν για να κάνετε σημαντικά πράγματα αργότερα, οπότε αν μπορώ να σας πω κάτι, είναι μη βιάζεστε στην παρούσα φάση. Η υπομονή σας θα ανταμυφθεί αργότερα. Λοιπόν, τώρα, τις πρώτες 10 περίπου μέρες του μήνα δεν είναι καθόλου άσχημα τα πράγματα, διότι η Αφροδίτη απέναντί σας, η Αφροδίτη με συγχωρείτε, όχι μόνο απέναντί σας θα είναι σχεδόν για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα. Η Αφροδίτη που ήδη θα έχει μπει στο ζυγό από την 1η Οκτωβρίου, λοιπόν, θα λειτουργήσει θετικά για τις σχέσεις, για τις συνεργασίες σας, για το να ανοίξετε το κοινωνικό σας κύκλο, να γνωρίσετε περισσότερο κόσμο. Δεν ξέρω, αυτό τώρα έχει να κάνει και με τα προσωπικά οροσκόπια για κάποιους. Μπορεί να βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις, για κάποιους άλλους να φέρει σχέσεις καινούριες ή να περάσει στην επόμενη φάση μία ήδη υπάρχουσα. Επανασυνδέσεις επίσης θα υπάρξουν αρκετές για τους ζυγούς. Για τους ζυγούς είπα, και για τους ζυγούς και για τους κρυούς. Και για τους δύο. Λοιπόν, άψονας είμαστε, έτσι και αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Αυτό που οι κρυοί όμως πρέπει να προσέξετε είναι κάποια προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν είτε με υφισταμένους, είτε στο πρακτικό κομμάτι της καθημερινότητας. Έτσι. Γιατί κατά τα άλλα, οι προσωπικές σας σχέσεις και οι άμεσες συνεργασίες σας μπορεί να έρθουν σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο. Ελπίζω αυτό να μην ακούστηκε, δεν ξέρω τι ήταν λίγο creepy. Λοιπόν, μπορεί να έρθουν σε πολύ καλύτερη, λοιπόν, φάση
να αποκαταστήσετε σχέσεις, να έχετε ευκαιρίες για καινούργιες και παράλληλα να το ρίξετε και λίγο έξω τον Οκτώβριο και να διασκεδάσετε, όσο και αν σας φαίνεται αυτό παράξενο, έτσι. Λίγο τα θέματα με υπαλλήλους ιδιαίτερα αν έχετε, αλλά και συνεργάτες ή πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας που μπορεί να σας κουράσουν να προσέχετε. Και λίγο την υγεία σας να μην κάνετε υπερβολές. Τώρα, η 12 Οκτωβρίου, η 19 Οκτωβρίου, η 20, 27 και η 28, θα λέγαμε ότι είναι λίγο ζόρικες, έτσι. Είναι λίγο ζόρικες. Ιδιαίτερα το τρίτο δεκαήμερο σε αυτές τις φάσεις μπορεί να χρειαστεί να ολοκληρώσει και ένα κύκλο, να έχει και κάποιες απομακρύνσεις. Προσέξτε λίγο εκείνες τις μέρες, επειδή η ψυχολογία γενικώς, αλλά ιδιαίτερα η δική σας και των υπολείπων παρορμητικών του τρίτου δεκαημέρου θα είναι παράξενη, μπορεί να βγει θυμός, μπορεί να βγουν και κάποιες εμμονές, αλλά και να προκύψουν κάποια οικονομικά ζητήματα. Ιδιαίτερα στις 12 Οκτωβρίου να μου προσέχετε είτε ψιλοασθένειες, ιώσεις κτλ, είτε εξαπατήσεις. Κάποιου είδους εξαπατήσεις. Έτσι, προσοχή, δεν έβαλα τα σύμβολα. Λοιπόν, ήτανε για τον κρυό. Χρήσα, αν με ακούς, αύριο ο κρυός. Εγώ τώρα περνάω να βάλω τον Ταύρο, με συγχωρείτε παιδιά. Μπήκε. Μπήκε. Λοιπόν, συγχωρέστε με, άξονα μου, θα το διορθώσουμε στο YouTube αύριο που θα ανέβει, θα το βάλουμε το συμβολάκι με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, οι Ταύροι και οι οροσκόποι Ταύροι. Okay. Γίνεται μία έκλειψη απέναντί σας, ιδιαίτερα αν ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο, έχετε γεννηθεί τις πρώτες μέρες του ζωδίου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αλλαγές σε σχέσεις και συνεργασίες. Τα οικονομικά σας βέβαια και τα επαγγελματικά σας είναι αυτά τα οποία θα είναι σε πρώτο πλάνο τον Οκτώβριο που πλησιάζει, και παρά τα εμπόδια να ξέρετε ότι θα κάνετε και πολλές και σημαντικές κινήσεις. Λίγο εκεί με τις σχέσεις και τις συνεργασίες, τώρα για έκλειψη μιλάμε, κάποια πράγματα μπορεί να είναι αναπόφευκτα και δεν σημαίνει, ξέρετε, ότι τη μέρα της έκλειψης θα γίνει οπωσδήποτε κάτι. Κάτι μπορεί να γίνει, μπορεί ήδη να έγινε για εσάς τον Ιούλιο και τώρα να δείτε μία μεταστροφή του πράγματος σε ό,τι αφορά την προσωπική σας ζωή ή τις συνεργασίες σας ή και νομικά θέματα, αν και εφόσον έχετε τέτοια. Είναι ένας μήνας, λοιπόν, να ξέρετε, που μπορεί να σας δώσει επαγγελματικές ευκαιρίες από το πουθενά. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσέξετε πότε θα πάρετε το στυλό για να βάλετε υπογραφή και πότε θα συμφωνήσετε έστω και προφορικά. Λίγη προσοχή εκεί. Πολύ ενασχόληση και για εσάς με την υγεία σας, με τα πολλά και πρακτικά της καθημερινότητας, με τη διατροφή σας μπορεί κάτι να θελήσετε να ξεκινήσετε και να ασχοληθείτε και με τα κατοικίδια σας. Τώρα, το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα για τους φίλους αγαπημένους Σταύρους γίνεται μεγαλύτερο φόκους στις σχέσεις και τις συνεργασίες και λόγω της έκλειψης. Όπως είπα, ιδιαίτερα για εσάς που έχετε γεννηθεί τις πρώτες μέρες, τις πρώτες 5-6 μέρες. Εκεί λοιπόν, και όχι μόνο εκεί, καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, θα δείτε πράγματα και από τους απέναντι, θα αποκαλυφθούν πράγματα σε σχέση είτε με τις σχέσεις σας είτε με τις συνεργασίες σας, αλλά και για ανθρώπους που ενδεχομένως δεν το περιμένατε. Πρέπει να σας πω ότι για όλους μας θα είναι πολύ αποκαλυπτικές οι τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου. Αν μπορούμε όμως να βάλουμε και ένα τίτλο πέραν των σχέσεων και των συνεργασιών για εσάς τους Σταύρους και τη βασική επιρροή του μήνα, είναι οικονομικά και επαγγελματικά και κινήσεις τέτοιες που θα σας επιτρέψουν να εξασφαλίσετε το επόμενο διάστημα όσο αυτό είναι εφικτό. Ξέρετε, είναι πολύ κοντά, αν και όχι με απόλυτη ακρίβεια, ας πούμε, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στην ίδια μοίρα
ο Κρόνος και ο Ουρανός με όψη τετραγώνου και για τα σταθερά, ό,τι λέμε, θα γνωρίζουμε εκ των προτέρων, θα γνωρίζετε μάλλον εκ των προτέρων, ότι γίνονται υπό ένα καθεστώς πίεσης και αλλαγών. Είστε σε μια φάση που δεν μπορείτε εσείς απόλυτα να ορίσετε τα γεγονότα, τα ορίζει το σύμπαν για σας, εσείς όμως μπορείτε να ορίσετε μια χαρά το πώς θα σταθείτε απέναντι στα γεγονότα και πώς να θυμάστε, όχι πώς, να θυμάστε ότι δεν πρέπει να αντισταθείτε στα γεγονότα. Και όταν λέω δεν πρέπει να αντισταθείτε στα γεγονότα, δεν εννοώ στο να μην αντισταθείτε στην τούρτα μπροστά σας, ας πούμε, ή στην αμαρτία, στην πρόκληση, στον πειρασμό κτλ. Δεν εννοώ τέτοια πράγματα. Καλά, δική σας είναι η ζωή, όπου θέλετε, ορμήξτε και μην αντιστέκεστε. Εγώ εννοώ στην κόντρα που μπορεί τα σταθερά να έχετε ακόμα απέναντι στις αλλαγές που η ζωή σας επιβάλλει, έτσι. Και που σας τις δείχνει το σύμπαν με πάρα πολλούς τρόπους. Λοιπόν, να περάσω στους διδύμους και φυσικά στους οροσκόπους διδύμους. Εσείς κανονικά πρέπει να γυρίσετε, να επιστρέψετε και να ακούσετε την εκπομπή για τον ανάδρομο Άρη. Δεν θα φτιάξουμε μαλλί φέτος με αυτή την υγρασία, δεν θα μας μείνει μαλλί. Λοιπόν, για τον ανάδρομο Άρη. Είστε σε εγρήγορση, αγαπητοί, και αυτό δεν θα ισχύει μόνο για τον Οκτώβριο, θα ισχύει μέχρι και του χρόνου την 25η Μαρτίου. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, επανασχεδιασμό θα κάνετε πολλών πραγμάτων και όχι μόνο τον Οκτώβριο, αλλά αυτός είναι ο μήνας που ο Άρης γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιό σας και θα εκδηλώσει σιγά σιγά όλη την ενέργεια που περιγράψαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τον Άρη στους διδύμους. Λοιπόν, δίνει πολλές ευκαιρίες όμως παρόλα αυτά ο Οκτώβριος και το πλανητικό σκηνικό να γίνουν πράγματα και για εσάς που δεν έγιναν ως τώρα και πράγματα που δεν κάνει να κάνετε μετά. Γιατί αγαπημένοι μου δίδυμοι, αν θέλετε για παράδειγμα να ξεκινήσετε κάτι επιχειρηματικό, μην πάτε να το κάνετε τώρα πάνω στην έκλειψη και στην αναδρομή του Άρη. Δεν κάνει. Αποφύγετε το. Σας δίνει λοιπόν την ευκαιρία να φτιάξετε πράγματα, θα ξέρετε ότι θα πάρουν λίγο αργότερα μπροστά, έτσι. Γιατί όσο είναι ο Άρης ανάδρομος δεν θα βγαίνουν σε όλους μας όπως ακριβώς τα θέλαμε, θα περιμένετε λίγο. Είναι όμως και πάρα πολύ θετικός, θα έλεγα, ο Οκτώβριος για τα προσωπικά σας, για τα ερωτικά σας θέματα. Αρχίζετε λίγο και επικοινωνείτε, αποκαθίστανται και για εσάς σχέσεις ή επικοινωνίες που είχαν κοπεί, ενώ διασκεδάζετε κάμποσο, σας δίνετε τουλάχιστον η ευκαιρία, φλερτάρετε περισσότερο, επιστρέφουν άτομα που ήταν έτσι στο πεδίο του ενδιαφέροντός σας και μπορεί να δώσετε δεύτερες ευκαιρίες, γίνονται επανασυνδέσεις και για εσάς. Είναι όμως και πολύ δημιουργικός ο Οκτώβριος, ιδιαίτερα για προώθηση και επιχειρηματικό ακόμα σχεδίων ή μπορείτε να περιμένετε και κάτι θετικό από τα παιδιά σας ή για κάποια παιδιά ή για το θέμα παιδί. Μεγάλη δημιουργικότητα λοιπόν τον Οκτώβριο ή δίδυμη, εκμεταλλευτείτε το αυτό. Οι πρώτες 10 μέρες του μήνα είναι λίγο πιο παράξενες για εσάς, με τον Ερμή να έχει επιστρέψει στο ζώδιο της Παρθένου κατά την φάση της φαινομενικά ανάδρομης πορείας του λοιπόν, εκεί να προσέχετε. Γιατί όλα αυτά που είπαμε περί αποκατάστασης, επικοινωνίας και τα λοιπά θα έρθουν αργότερα. Οι πρώτες μέρες ιδιαίτερα του μήνα είναι γεμάτες από ασυνεννοησία, από παρεξηγήσεις, προσοχή λοιπόν. Πρακτικές ίσως δυσκολίες στο κομμάτι του σπιτιού και της ακίνητης περιουσίας κάπως να σας προβληματίσουν, ενώ και η επικοινωνία σας με τα μέλη της οικογένειάς σας δεν θα είναι τόσο εύκολη, έτσι. Θα είναι εύκολο να δημιουργηθούν όμως από την άλλη παρεξηγήσεις. Οπότε λιγάκι να έχετε το νου σας. Τώρα, η εύνοια μπορεί να έρθει εδώ από θέματα διαδικτύου,
όχι τις πρώτες μέρες του μήνα, να σας δείξει με κάποιο τρόπο ο Οκτώβριος το καλό του πρόσωπο με το να γίνετε πιο δημοφιλής και όχι μόνο στο διαδίκτυο, έτσι, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα σας δώσει την ευκαιρία να βάλετε και νέους στόχους. Προσοχή θέλει στην υγεία σας. Έχουμε και ένα δύσκολο τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα μέσα στον Οκτώβριο και αυτό γίνεται παρακαλώ στις 12 Οκτωβρίου. Οι μέρες λοιπόν κοντά στις 12 Οκτωβρίου, εκεί μέχρι τις 13, δεν είναι πολύ θετικές, είναι αρρωστιάρικες, να το πω έτσι, υγρές με την έννοια της υγρασίας και θα έχουμε σίγουρα πολλές εξάρσεις ιώσεων, γρυπών κτλ. Κτλ. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Λοιπόν, στην υγεία λοιπόν, στην εργασία σας, λίγη προσοχή για να αποφύγετε παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Στα ζωάκια σας και επειδή ο Άρης δίνει και ατυχήματα, να προσέχετε πώς κινείστε. Έτσι. Εκτονώστε τα στο πάθος και τη σεξουαλικότητα που προβλέπετε εδώ να ανέβει, όσοι τουλάχιστον έχετε την ευκαιρία. Έτσι. Λοιπόν, η καρκίνη και η οροσκόπη καρκίνη. Οχ, τι έγινε εδώ. Θα τα θυμηθεί στο δίδυμο, λέει. Συγγνώμη, κάτι έγινε εδώ πέρα τεχνικό. Κάτι έγινε εδώ πέρα τεχνικό και αναγκάστηκα να γυρίσω και τώρα. Είδα τα σχόλιά σας, γιατί δεν τα βλέπω τόση ώρα. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ανάδρομο έχουμε και μηνύματα και σχόλια μαζί. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό ήταν εκπληκτικό. Το θα τα θυμηθεί στο. Θα τα θυμηθείς στο δίδυμο. Λοιπόν, προσέξτε, μην μου κάνετε τέτοια. Τώρα που εδώ έχουμε γνωριστεί και είμαστε σαν οικογένεια, να σας πω το εξής. Εμένα άπαξ και με πιάσει νευρικό γέλιο, τελείωσε. Θα γίνουμε viral. Οπότε, ανάσες να επανέλθω, γιατί το νιώθω, το νιώθω να έρχεται τώρα. Λοιπόν, αχ, Παναγία βοήθα. Λοιπόν, η καρκίνη και η οροσκόπη καρκίνη το έβαλα, το σύμβολο. Μη μου συμβεί. Σε παρακαλώ, βοήθησε, μη μου συμβεί αυτό τώρα. Λοιπόν, η καρκίνη και η οροσκόπη καρκίνη. Δεν θα πούμε ότι χαρακτηρίζεται άσχημος ο Οκτώβριος για τους περισσότερους, αλλά για κάποιους καρκίνους, ειδικά του τρίτου δεκαημέρου, μπορεί να φανεί και περίπλοκος. Καταρχάς, είναι ένας μήνας που κάτι ξεκινάτε, οπότε και εσείς, παρακαλώ, προσέξτε το πότε θα το ξεκινήσετε, λόγω των αναδρομών που έχουμε και, και της έκλειψης μέσα στον Οκτώβριο. Κυρίως στο κομμάτι του σπιτιού το εντοπίζω περισσότερο. Τι θα κάνετε τώρα? Σπίτι, καινούριο, ανακαίνιση, αγοραπολισία. Εκεί θα πέσει πολύ ο κύριος όγκος ενέργειας του Οκτωβρίου, εκεί θα εστιάσετε λοιπόν και στις ανάγκες φυσικά της οικογένειας και των μελών της, ενώ παράλληλα τρέχουν και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι κάμποσο κουραστικός. Είναι και ένας μήνας που λίγο μπορεί να σας χαλάσει τον ύπνο, να μην μπορείτε να κοιμηθείτε εύκολα ή να μην μπορείτε να κοιμηθείτε πολύ για κάποιους λόγους. Επίσης, προσέξτε λίγο, γιατί είτε ψυχολογικά ζητηματάκια, είτε σωματικά ακόμα, έτσι, που σας απασχόλησαν στο παρελθόν, εδώ μπορεί και να επανέλθουν, ούτως ώστε λίγο να τα κοιτάξετε προσεκτικότερα. Για τους καρκίνους, είτε είναι σαν να λαμβάνει χώρα ένα παρασκήνιο, σας το έχω πει και σε άλλες εκπομπές και θα σας το αναφέρω συχνά πυκνά, επειδή θα συνεχίσει αυτό ως ενέργεια να υφίσταται. Οπότε, πάλι θα σας πω να έχετε το νου σας πίσω από την πλάτη σας αφενός. Αφετέρου, εσείς μπορεί να δραστηριοποιήσετε όχι στον αφρό, όχι στα φανέρα, κάπως έτσι λίγο κρυφά, έτσι. Προσοχή λοιπόν, αν δεν θέλετε να φανερωθούν πράγματα ιδιαίτερα προς το τέλος του μήνα, για να μην σας πω από τις 19-20 του μήνα και μετά. Κρατήστε τα μυστικά σας μέχρι να είστε εσείς
σε θέση αργότερα να τα ανακοινώσετε προφυλαγμένα. Μεγάλη ευκαιρία μπορεί να δώσει ο Οκτώβριος να διευθετήσετε οικονομικά και κληρονομικά ζητήματα, είτε δικά σας είτε του συντρόφου, πάντως βοηθιέται το ταμείο σας. Αυτό εννοώ. Ενώ πολλούς καρκίνους θα σας απασχολήσουν θέματα παιδιών και μητρότητας, όχι αρνητικά σώνει και καλά, έτσι, αλλά και ερωτικής, και της ερωτικής σας ζωής. Αναδεικνύονται αυτά τα θέματα με την έκλειψη και ανοίγει ο χώρος για να τα δείτε καλύτερα και να θέσετε, να τα σκεφτείτε, να θέσετε σε εφαρμογή πράγματα. Δείτε και τις ευκαιρίες που θα σας έρθουν καθαρότερα για να αποφασίσετε. Προσοχή κοντά στις 12 Οκτωβρίου για ασθένειες, ιδιαίτερα όσοι ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, ενώ φαίνεται ότι συχνά φυκνά μπορεί να σας φέρνει μια εσωτερική ταραχή αυτό το πράγμα. Δείτε τι αφήσετε ημιτελές, κάτι σοβαρό που αφήσατε ημιτελές στο παρελθόν, γιατί θα σας επιστρέψει με κάποιο τρόπο και θα το βλέπετε στον ύπνο σας. Θα απασχολήσει δηλαδή το κεφάλι σας, θα σας στέλνει σήματα το ασυνείδητό σας, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι δεν είναι αρνητικό, σας δίνει πολλές ευκαιρίες, ιδιαίτερα και στον οικονομικό τομέα και στο κομμάτι του σπιτιού, αλλά τρέχετε κι εσείς πολύ παράλληλα με όλα αυτά που ανοίγονται και γι' αυτό λέω ότι θα χαρακτηριστεί περίπλοκος. Θα τον χαρακτήριζα περίπλοκο. Οι λέοντες τώρα, τα πάμε αυτά για τα σταθερά. Οι λέοντες των πρώτων ημερών έχετε μια έκλειψη εκεί να διαχειριστείτε. Βρίσκεστε υπό το καθεστώς, το γνωστό καθεστώς αλλαγών, διότι συνεχίζεται η τετράγωνη σχέση, να το πω έτσι, Κρόνου και Ουρανού, αλλά και για εσάς αυτός ο μήνας, παρά την έκλειψη και παρά όλα αυτά που περιγράψαμε, είναι πραγματικά καλύτερος, ιδιαίτερα για όσους αντισταθείτε λιγότερο. Θα έχει αλλαγές. Όσοι ανήκετε στις αρχικές μοίρες ή έχετε πλανήτες εκεί, εντάξει, υπάρχουν μεγαλύτερα ζόρια, διότι έρχονται και προκύπτουν αλλαγές σε θέματα σπιτιού και οικογένειας και ακίνητης περιουσίας κατά κύριο λόγο. Επηρεάζεται όμως και το επαγγελματικό σας κομμάτι. Φαίνεται σαν κάτι να αποκαλύπτεται, αγαπητοί, σε αυτό το δίπολο, σπίτι, οικογένεια, επάγγελμα, έτσι, και κοινωνική εικόνα. Κάτι λοιπόν αποκαλύπτεται εκεί, ενώ οι πρώτες μέρες του μήνα, του Οκτωβρίου, φαίνεται να επαναφέρουν οικονομικά θέματα. Okay, τα προχωράτε, τα λύνετε, τα συζητάτε και από εκεί και πέρα θα σας απασχολήσουν αναγκαστικές μετακινήσεις, πολλές συζητήσεις, πολλές σκέψεις και πολλοί από εσάς θα προχωρήσετε σε συμφωνίες και συμβόλαια μέσα στον Οκτώβρη. Ακούστε όμως τις καλές ημερομηνίες και συμβουλευτείτε και κάποιον, εγώ θα σας έλεγα. Και για εσάς υπάρχει ευκαιρία αποκατάστασης επικοινωνίας με πρόσωπα που επιθυμείτε, ενώ είναι και ταξιδιάρικος ο Οκτώβριος. Εδώ όλοι γυρίζουμε, πηγαίνουμε, δουλειές, πράγματα, αυτό, υποχρεώσεις, εσείς ακόμα θα ταξιδεύετε και εσείς και οι ζυγοί έχετε τέτοιου είδους ευκαιρίες και άλλα ζώδια που θα τα αναφέρουμε στην πορεία. Τώρα τα ταξίδια εδώ μπορεί να αφορούν φυσικά και επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά τι άλλο έρχεται. Σπουδές, πτυχία, εξετάσεις, έναρξη ενός μαθητικού κύκλου, σεμινάρια, θα ασχοληθείτε με πολλά τέτοια θέματα. Τώρα, μέσα από όλο αυτό το σκηνικό προκύπτουν και νέοι στόχοι για το μέλλον. Κάτι κι εσείς αλλάζετε ή τουλάχιστον αρχίζετε και το γυρίζετε στο μυαλό σας ή επαναπροσδιορίζετε κάποια από τα σχέδιά σας. Έχετε να περιμένετε και κάποια θέματα με φίλους ή συλλογικότητες και ομάδες οι λέοντες που είτε τελείθηκαν στο παρελθόν και επιστρέφουν για να τα δείτε τώρα, είτε δημιουργούνται τώρα. Έτσι, τουλάχιστον είναι ένας μήνας που θα δώσει σε πάρα πολύ κόσμο τη δυνατότητα, όπως είπαμε, να λειτουργήσει θετικά επικοινωνιακά τα πράγματα και να βρει λύσεις.
Η Παρθένη τώρα και η οροσκόπη Παρθένη μας, εσείς μπαίνετε σε σοβαρούς ρυθμούς τρεξίματος από τον Οκτώβριο, αγαπητοί μου, και για εσάς το focus γίνεται στα οικονομικά και τα επαγγελματικά, μάλιστα μέσω κάποιων αλλαγών ή και επανεκτιμήσεων. Τα νεύρα σας έχουν σπάσει εσάς όλο αυτό το διάστημα, φαντάζομαι, έτσι, γιατί δεν τα πάτε καλά με τις καθυστερήσεις του αναδρόμου, πόσο μάλλον όταν είσαστε σε μια πολύ γόνιμη φάση και δημιουργική. Όμως θα πω ότι και για εσάς είναι ένας θετικός μήνας για τα οικονομικά σας, ένας μήνας κατά τον οποίο μπορείτε να κάνετε διακανονισμούς, να κάνετε νέες οικονομικές συμφωνίες, προσοχή όχι πάνω στους αναδρόμους παρακαλώ, και ένας μήνας κατά τον οποίο θα σας δοθεί η ευκαιρία, είτε μέσω υλικών απολαβών, είτε μέσω συναισθηματικών απολαβών, να νιώσετε εσείς καλύτερα, εσείς με εσάς, όση πίεση και να έχετε. Θα έρθουν και επιτυχίες, έρχονται λόγοι για να αισθανθείτε και όμορφα. Θα πω και σε εσάς προσοχή στις επικοινωνίες και στις μετακινήσεις, με τι τρόπο δηλαδή εκφέρετε την άποψή σας και απευθύνεστε στους άλλους, αλλά και στις σχέσεις με αδέρφια, συγγενείς, μη μαλώσετε εκεί με τη γειτονιά. Επίσης προσέξτε το μεταφορικό σας μέσο, έτσι, εκεί. Εγώ προσπαθώ να σας λέω για τις παγίδες τώρα. Στο μεταφορικό σας μέσο δώστε λίγη προσοχή, αλλά και στο διαδίκτυο. Και όταν λέω διαδίκτυο, να πω το εξής. Δεν εννοώ μη γράψετε κάτι στην κυρία, ας πούμε, Τούλα και το παρεξηγήσει, ή μη δει καμιά καρδούλα ο δικός σας ή η δικιά σας που βάλετε αυτό και μαλώσετε. Okay. Όλα ανήκουν σε αυτό το φάσμα. Εγώ μιλάω και για κωδικούς, για link που δεν κάνει να πατήσετε, για ιούς, για κλοπές, για τέτοια, έτσι. Λίγη λοιπόν προσοχή. Ο Οκτώβριος εγώ νομίζω ότι είναι ένας μήνας που θα σας κάνει να αλλάξετε γνώμη για κάποια πράγματα και να πάρετε επίσης διαφορετικές κατευθύνσεις, έτσι. Ενώ θέλει, ιδιαίτερα για τους παρθένους του τρίτου δεκαημέρου, μεγάλη προσοχή κοντά στις 12 Οκτωβρίου, πέρα από τα θέματα υγείας που αναφέραμε στην αρχή, έτσι, και στα ατυχηματάκια που είπαμε πριν λίγο, στις ασθένειες λοιπόν και στα ατυχήματα, θέλει μεγάλη προσοχή κοντά στις 12 Οκτωβρίου, είτε για επαγγελματικές, είτε για όποιου άλλου είδους εξαπατήσεις. Εξαπάτηση είναι να με δαγκώσει ο συνέτερός μου στη δουλειά, εξαπάτηση είναι να δω τον καλό μου σε μια φάση που δεν θα ήθελα, εξαπάτηση είναι και το να μου κλέψουν το πορτοφόλι στο δρόμο, έτσι. Λίγη προσοχή. Προσοχή επίσης ιδιαίτερα μανωτέρους για τις ίδιες μέρες, για την ίδια περίοδο μιλάω, και πιθανές δυσφημίσεις στον επαγγελματικό χώρο, ενώ είναι ένας μήνας που σας δείχνει ότι μπορείτε να τα καταφέρετε περίφημα, αγαπημένοι μου. Έτσι. Λοιπόν, η ζυγή και η οροσκόπη ζυγή είναι ο μήνας μας, ο μήνας των γενεθλίων μας. Χρόνια πολλά σε όλους και για αυτό το μήνα που ξεκινάνε τα γενεθλιά μας, αλλά και για τον Οκτώβρη που το μεγαλύτερο του μέρος είναι δικό μας. Χρόνια πολλά λοιπόν, ζυγή μου. Εγώ είμαι Σεπτεμβριάτικη, έτσι, δεν είμαι του Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε όλους μας λοιπόν. Λοιπόν, έχει πολλά καλά. Έχει πάρα πολλά καλά το καλάθι εδώ. Έχει δώρα, γενέθλια είναι αυτά, θα σας έρθουν. Έχει μποτέ, θα μου ομορφύνετε, θα φτιάξει κάπως η διάθεσή σας, αμήν και πότε. Θα κοινωνικοποιηθείτε, θα γνωρίσετε πολύ κόσμο, θα έχετε καινούργιες προτάσεις. Τι να σας πω, πολύ ωραία πράγματα. Από επιστροφές σχέσεων που τις επιθυμούσατε, μέχρι και δημιουργία νέων σχέσεων. Και αυτό το επιθυμούσατε. Λοιπόν, πολλές επαφές, αλλά και πολλές ευκαιρίες που έρχονται από τους άλλους. Έρχονται άνθρωποι και βοηθούν. Άνθρωποι την κατάλληλη ώρα και την κατάλληλη στιγμή. Σχέσεις αποκαθίστανται. Η τύχη, με συγχωρείτε, είναι με το μέρος σας. Ποιοι θέλουμε προσοχή? Κάποιοι του τρίτου δεκαημέρου, κοντά στις 20 Οκτωβρίου,
και στις 27 Οκτωβρίου, διότι είναι μέρες που έχουν πάθος, έχουν έξαψη, αλλά για ορισμένους θα είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα, γιατί φαίνεται ότι εκεί μπορεί κάποιος κύκλος να κλείσει, θέλετε, δεν θέλετε. Το πάθος, πάθος όμως. Προσέξτε, μην από το πολύ πάθος γίνει εκεί πέρα, κουγγί το πράγμα. Τώρα, πού είναι οι παγίδες, έτσι. Οι παγίδες έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, το να μην πέσουμε δηλαδή σε μία οικονομική λακκούβα και να προσέξουμε και λίγο το πώς επικοινωνούμε με τα μέλη της οικογένειάς μας, γιατί κάτι μπορεί εκεί πέρα να συμβεί που θα θέλει μία απαλή, μία ευγενική διαχείριση και το παιχνίδι εκεί επικοινωνιακά κάπως να χαθεί λόγω χαζών παρεξηγήσεων, έτσι. Η ζυγή επίσης είναι ένας μήνας που βάζετε στο μυαλό σας ή και σε εφαρμογή φυσικά κάποιες επιχειρηματικές κινήσεις που σκεφτόσασταν εδώ και καιρό. Τι άλλο να πούμε, θα πούμε ναι στα ταξίδια και ναι στις σπουδές. Θα πούμε προσοχή και όχι στα ψέματα και στο δόλο που μπορεί να υπάρχει από κάποια πλευρά στον εργασιακό τομέα, στο εργασιακό περιβάλλον και να σας αποκαλυφθεί παρακαλώ αυτό, ενώ θέλει και λίγη προσοχή στην υγεία όπως και στην υγεία των κατοικιδίων που για τους ζυγούς είτε λόγω υπερβολών είτε λόγω άλλων θεμάτων είναι σε μια πιο ευαίσθητη φάση. Η εβδομάδα από 10 έως 18 Οκτωβρίου αγαπημένοι μου και από οι μέρες από 22 έως 26 Οκτωβρίου σούπερ, εκμεταλλευτείτε τες, έτσι, και μάλιστα οι μέρες από 22 ως 26, παρά την έκλειψη, θα έλεγα εγώ, εκμεταλλευτείτε τες, βέβαια εκεί του τρίτου δεκαημέρου, όπως είπαμε, θέλετε αρκετή προσοχή. Καλύτερα να δείτε τι μπορείτε να κάνετε όλη την εβδομάδα από 10 ως 18 Οκτωβρίου. Έχει και μία αναβάθμιση να το πω, αλλαγή να το πω, κύτερα έκπληξη να το πω, να δούμε πώς θα εκφραστεί στον καθένα. Έχει λοιπόν μια τέτοια ενέργεια στο κομμάτι της σεξουαλικής σας ζωής, αλλά και σε κάτι που αφορά τα οικονομικά. Τώρα, για τα οικονομικά όμως, δεν θα πω ότι είναι απαραίτητα αρνητικά τα γεγονότα, μπορεί λίγο να σας τριμώξουν, λίγο να σας βγάλουν εκτός προϋπολογισμού. Έτσι. Οι Σκορπιοί και οι οροσκόποι Σκορπιοί, έκλειψη στο ζώδιό σας τον Οκτώβριο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα επαναλάβω, όπως και για όλα τα σταθερά, ότι βρίσκεστε υποκαθεστώς αλλαγών και αυτό δεν αλλάζει. Έτσι γίνονται σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας. Παρ' όλα αυτά και εσείς έχετε τα δωράκια σας, έχετε τα μπόνους σας. Και χρόνια πολλά και σε εσάς που ξεκινούν τα γενέθλιά σας τον Οκτώβριο και συνεχίζονται τον Νοέμβριο. Αυτός είναι ένας μήνας κρυφός, έτσι, με μια ενέργεια μυστηριώδη και που δεν είναι για τα μάτια του πολύ κόσμου. Κρυφές συνομιλίες, κρυφές σκέψεις και κρυφές εσωτερικές αποφάσεις, ενώ αποφάσεις που επεξεργάζεστε εσείς μόνοι σας και δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμες, αλλά και εξωτερικών αλλαγών λόγω της έκλειψης. Αυτό λοιπόν αφορά και την προσωπική σας ζωή και την επαγγελματική σας ζωή. Κρύφες συναντήσεις, λοιπόν, τα είπαμε. Το σημαντικό είναι ότι ετοιμάζεστε να κλείσετε ένα κύκλο και να ανοίξετε έναν άλλον. Και δεν ετοιμάζετε εσείς, σας το ετοιμάζει το σύμπαν. Έκπληξη. Φαίνεται λοιπόν πως θα προκύψουν και πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν την ψυχολογία σας και θα σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Τώρα, των πρώτων 5-6 ημερών, αλλά και οι υπόλοιποι με τον Κρόνο Ουρανό, όλοι οι Σκορπιοί και όσοι έχετε φυσικά οροσκόπο και πλανήτες, πάρτε απόφαση ότι πρέπει να κάνετε αλλαγές παντός τύπου, εκεί που βλέπετε ότι χρειάζεται να τα παλέψετε πολύ τα πράγματα με το στανιό και αυτά αντί να προχωρούν πηγαίνουν προς τα πίσω. Ακούστε και λίγο το ένστικτό σας.
Συνέχεια το αναφέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πηγαίνετε με τη ροή, πηγαίνετε με τη ροή. Δεν κάνετε, ξέρετε, κακό σε άλλον αν δεν πηγαίνετε με αυτή και δεν ακούτε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, αλλά στον εαυτό σας. Λοιπόν, πού θα δώσουμε τώρα εδώ προσοχή, σε οικονομικές διαρροές και εξαπατήσεις, παρακαλώ, ειδικά η του τρίτου δεκαημέρου, αλλά και σε επιπόλες τζογαδορίστικες, να τις πω έτσι, παρορμητικές κινήσεις στα οικονομικά. Θέλει προσοχή και ο Οκτώβριος και από εδώ και πέρα γενικό το πότε θα επενδύσουμε και πού, έτσι. Πολλές συζητήσεις και εστιασμός μπορεί να υπάρξει σε θέματα που αφορούν κοινά οικονομικά, είτε με το σύντροφο, είτε με κάποιον από τους συνεργάτες σας. Εκεί λοιπόν υπάρχει κάποιο δίλημα που μπορεί να βγει και ακόμα πιο έντονα στην επιφάνεια, οπότε θα δείτε εσείς στην πορεία πώς θα το διαχειριστείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με προσοχή, ενώ λόγω και όλων αυτών των παράξενων ενεργειών που μπορεί να συμβαίνουν στα οικονομικά, εσείς ως κούγκαρ που είσαστε τα σκορπίδια, προετοιμάζετε τις επόμενες κινήσεις σας στα κρυφά. Λοιπόν, όπου πέρασε η ώρα, και χαμπάρι δεν πήραμε. Οι τοξότες και οι οροσκόποι τοξότες, αλλά επειδή πολλοίς κόσμος μπαίνει, πολλοίς κόσμος βγαίνει, ελπίζω πολλοίς κόσμος να μπαίνει σε αυτή την εκπομπή και όχι πολλοίς κόσμος να βγαίνει, να κάνω μια μικρή πενθύμηση τώρα που είμαστε εδώ παρέα. Πρώτον, ελάτε στη σχολή, γιατί οι εγγραφές συνεχίζονται και σας περιμένουμε και στο Open Day στις 3 Οκτωβρίου να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε. Δεύτερον, 25 Σεπτεμβρίου, τώρα, αυτό το μήνα, θα είμαστε στην Κύπρο, θα είμαστε στη Λευκωσία. Η ομάδα εδώ της εναλλακτικής παιδείας, στο Urbano Coffee 11, στη Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Και τρίτον, κοινοποιήστε την εκπομπή μας. Και περνάω στους τοξότες, συγγνώμη τοξότες μου που έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή, ευθύς αμέσως. Λοιπόν, το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, οι πρώτες 10 μέρες του Οκτωβρίου, έχει κάποιες απαιτήσεις, η αλήθεια είναι, κυρίως εντοπίζονται στον επαγγελματικό χώρο. Εντάξει, μπορώ να πω ότι θα σας κουράσουν κάπως, μπορεί και να σας εκνευρίσουν, γίνονται και κάποια παράξενα πέρα δόθε εκεί, παράλληλα τρέχουν και πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις και εσείς επίσης σαν το Βέγκο για να τα βγάλετε όλα πέρα. Και για εσάς εδώ όμως, λόγω της έκλειψης, υπάρχει και η αρχή του τέλους ενός κύκλου καρμικά αναπόφευκτου. Θα δείτε αν αυτό αφορά τα προσωπικά σας ή αν αφορά τα επαγγελματικά σας, το οτιδήποτε μπορεί να αφορά, ακόμα και έναν παρελθοντικό κύκλο που μπορεί να ξανανοίξει για να κλείσει μία και καλή, γιατί εσείς τον είχατε αφήσει ημιτελή. Εδώ που μπορεί να πάνε πολύ καλά τα πράγματα είναι στις φιλικές σας σχέσεις, ναι, μπορείτε να τις αποκαταστήσετε, να αποκτήσετε μία πιο αισιόδοξη οπτική, να περάσετε καλά με δικούς σας ανθρώπους, με φίλους σας, ενώ παράλληλα κάτι ευχάριστο μπορεί να έρθει μέσα από μία συλλογικότητα στην οποία συμμετέχετε ή και τα παιδιά σας, ή κάτι ευχάριστο, ένα ευχάριστο νέο για ένα παιδί. Είναι και για σας ένας πολύ δημιουργικός μήνας, ερωτικός επίσης μήνας, με την έννοια το ότι πολύ, κάποιο ενδιαφέρον μπορεί να προκύψει, αλλά με τον Άρη απέναντί σας υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τοξοτών που ήδη έχει ξεκινήσει και πρόκειται να συνεχίσει μία κατάσταση με τους άλλους, βασισμένη έτσι πιο πολύ στο θυμό, στην ένταση, στη διαφωνία, στους τσακωμούς κτλ. Και αυτό μπορεί να τραβήξει και πολύ. Έτσι, το κομμάτι αυτό του Άρη απέναντί σας που γυρίζει και σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία τώρα τον Οκτώβριο, έχει να κάνει πολύ με τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας και τα ερωτικά σας, διότι σχέσεις ξεκινούν. Μπορεί και κάποιες σχέσεις να επανέρχονται, αλλά για κάποιους από εσάς επανέρχονται και θέματα που είχατε μέσα στις σχέσεις.
Επίσης, παίζει εδώ ρόλο και ο Ποσειδώνας, ποιο από εσάς επηρεάζει. Εκεί μπορεί να έχουμε κάποιες απογοητεύσεις και κάποιο τέλος για κάποιους, έτσι, δεν μιλάω για όλους. Τα ερωτικά σας και τα συναισθηματικά σας σίγουρα θα σας απασχολούν για πολύ καιρό. Κάτι πάει εκεί πέρα να ξεκαθαρίσει για να αναδειχθεί ή να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό δεν αφορά μόνο το μήνα Οκτώβριο, αφορά και τους επόμενους μήνες. Θετικές συμφωνίες μπορεί να γίνουν εδώ και εσείς εδώ με τη σειρά σας ασχολείστε με σπουδές ή ταξίδια, ενώ και εσείς έχετε δημοφιλία σε ό,τι αφορά τα θέματα διαδικτύου ή αν περιμένετε κάτι να κάνετε με το μεταφορικό σας μέσο, επίσης μπορεί εδώ να γίνει κάτι θετικό. Προσέξτε μόνο τις αναδρομές κι εσείς. Προσοχή στο πότε θα γίνουν όλα αυτά, γιατί ούτε ο ανάδρομος Ερμής ούτε ο ανάδρομος Άρης ενδείκνυνται. Λοιπόν, έχουμε επαγγελματικού τύπου αλλαγές στους τοξότες, κυρίως σε ό,τι αφορά υφισταμένους σας, υπαλλήλους σας, ενώ πού θέλω να μου δώσετε προσοχή. Θέλουμε προσοχή στο σπίτι, μην έχετε πρόβλημα με τα υδραυλικά, μην έχετε πρόβλημα με θέματα νερού που αφορούν το υγρό στοιχείο, παρακαλώ οι τοξότες, ζημιές αλλά και κλοπές. Έτσι, είναι ένας μήνας που πρέπει να είστε προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Λοιπόν, τι έκανα εδώ. Λοιπόν, οι εγώκεροι και οι οροσκόποι εγώκεροι Η εγώκερη και οροσκόπη εγώκερη. Okay. Εσείς έχετε πολλές επαγγελματικές συμφωνίες, αλλά θέλετε λίγο προσοχή κοντά στις 12 του μήνα. Έτσι. Προσέξτε εκεί τι θα υπογράψετε. Προσοχή στις αρχές, ιδιαίτερα στις αρχές, στις 4 πρώτες μέρες του μήνα, αλλά και από τις 24-25 του μήνα και μετά με τον ανάδρομο Άρη, γιατί ούτε για καινούργιες επιχειρηματικές δραστηριότητες τον θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, αν το λειτουργήσετε το πράγμα σοφά και σωστά, εδώ υπάρχει και αναβάθμιση. Ήδη θα καταλάβετε από τον Οκτώβριο ότι πολλά πράγματα θα αρχίσουν να ρέουν και ευκολότερα, αλλά και καλύτερα. Ιδιαίτερα στον επαγγελματικό σας τομέα, παρά την κούραση που αναπόφευκτα θα έχετε. Στην αρχή του μήνα, στις πρώτες μέρες, προσοχή σε σχέση με κατευθύνσεις και αποφάσεις και υπογραφές. Δώστε λίγες μέρες μπροστά για να βρεθούν οι λύσεις που χρειάζεστε. Ενώ οι γεννημένοι 16-17 Ιανουαρίου και όσοι έχετε γεννηθεί τις δύο τελευταίες μέρες του ζωδίου, μπορείτε να περιμένετε κάποιες επαγγελματικές αλλά και οικονομικές αλλαγές. Δεν θα βγάλω απ' έξω και τις προσωπικές. Είστε το κομμάτι εκείνο που επηρεάζεται από την έκλειψη, έτσι. Την έκλειψη της 25ης Οκτωβρίου. Προσέξτε μου ιδιαίτερα κοντά στις 19-20 Οκτωβρίου, αλλά και στο τέλος του μήνα, όπου ιδιαίτερα για εσάς που γεννηθήκατε στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου, στο τρίτο δεκαήμερο εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι το κυρίαρχο συνέστημα θα έχει να κάνει με θυμό, θα προκύψουν αιμονές και θα έχετε λόγους να είσαστε λίγο καχύποπτοι. Παρ' όλα αυτά, θα είναι οι τελευταίες μέρες του μήνα και μέρες πολλών αποκαλύψεων για εσάς. Θα μάθετε πολλά. Κύκλοι επίσης κλείνουν εκεί, τελευταίες μέρες, αλλά και κοντά στις 19-20 Οκτωβρίου και προσοχή να κλείσουν κυριλέ, δηλαδή να μην βγουν επιθέσεις, κατώτερα συναισθήματα, είτε από εσάς είτε από άλλους. Ρίχτε το κι εσείς στο πάθος. Τώρα, έχουν όλα την προοπτική να πάνε καλά, αλήθεια είναι, αρκεί να κρατήσετε εσείς ισορροπίες, γιατί ο Οκτώβρης δεν θα είναι ξεκούραστος μήνας, έτσι, θα έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά και πολλή προώθηση στα σχέδιά σας.
Λίγη προσοχή στην υγεία παρακαλώ και στη διατροφή σας. Εδώ είναι κάπως αυξημένος ο κίνδυνος των ιώσεων, των λοιμόξεων αλλά και των δηλητηριάσεων. Προσοχή κατά την ίδια λογική και στα ζωάκια σας αλλά και στη σχέση σας με τους συνεργάτες σας. Κάτι μπορεί να ακούσετε, να θυμάστε και μπορεί να αφορά και τις αποκαλύψεις που λέγαμε. Κάτι μπορεί να ακούσετε στον επαγγελματικό σας χώρο και να απογοητευτείτε λίγο από τη συμπεριφορά κάποιων συναδέλφων σας ή υφισταμένων σας. Αγαπητοί μου, προσέξτε λίγο. Και όχι μόνο το να ακούσετε και να μάθετε, προσέξτε κι εσείς πώς απευθύνεστε σε εκείνους. Και εγώ περνάω στους αγαπημένους υδροχόους και τους οροσκόπους υδροχόους. Αν έχετε ακούσει από την αρχή την εκπομπή και δεν έχετε μπει κατευθείαν στο ζώδιο, εγώ προτείνω πάντα να ακούτε τα γενικά, γιατί και εκεί αναφέρονται πολλά ωφέλιμα για όλα τα ζώδια. Αν λοιπόν τα έχετε ακούσει τα πράγματα από την αρχή, ξέρετε ότι επηρεάζεστε από την έκλειψη λοιπόν της 25ης Οκτωβρίου. Έχετε δει πράγματα ήδη από το καλοκαίρι, όσοι έχετε γεννηθεί ιδιαίτερα τις πρώτες 5-6 μέρες του ζωδίου σας ή όσοι έχετε πλανήτες τις πρώτες μέρες του ζωδίου σας. Έχει δείξει λοιπόν σε αρκετούς από εσάς τι αλλαγές μπορεί να συμβούν και σε επαγγελματικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο μετέπειτα και με εξαίρεση αυτή την έκλειψη. Και το ότι φυσικά σαν σταθερό βρίσκεστε μέσα σε ένα κυκλώνα αλλαγών λόγω του τετραγώνου Κρόνου και Ουρανού. Και εδώ θα πω ότι είναι ένας καλύτερος μήνας για εσάς, πολύ καλύτερος. Θα σας βάλει στη διαδικασία να μετακινηθείτε, να ταξιδέψετε, να μετακινηθείτε, να σπουδάσετε, να ασχοληθείτε με σπουδές, πτυχία, λοιπόν, εξετάσεις κτλ. Ενώ θα γίνεται και πιο δημοφιλής σε ό,τι αφορά διαδίκτυο, εκδόσεις αν με αυτά ασχολείστε, αν λίγο προσέξετε τις υπερβολές εκεί και τις απερίσκεπτες κινήσεις. Μην γίνετε δηλαδή viral από μια γκάφα, γίνεται viral επειδή στο ρέι τύπη. Επίσης και για εσάς φαίνεται να αποκαθίσετε με κάποιο τρόπο η επικοινωνία εκεί όπου φυσικά θα επιθυμούσατε, με ανθρώπους που επιθυμούσατε και θα σας πω ότι και για εσάς υπάρχει ναι μεν αλλαγή στη προσωπική σας ζωή αλλά βελτίωση παράλληλα. Δίνονται ευκαιρίες μέσα στον Οκτώβριο για όσους ενδιαφέρεστε να φροντίσετε έτσι την οντότητα που λέγεται σχέση. Είτε αυτή πάει να γίνει είτε ήδη έχει γίνει. Βελτίωση λοιπόν μέσω αλλαγών δε όμως έτσι. Για πολλούς από εσάς θα είναι ένας έντονος μήνας σε ό,τι αφορά τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, ενώ ίσως βγείτε και λίγο έξω από αυτό το καλούπι, το καβούκι που πολλοί υδροχόοι είσαστε ιδιαίτερα τώρα με τον Κρόνο πάνω σας και φοβάστε να δείξετε τον εαυτό σας παρά έξω. Εδώ λοιπόν κάτι μπορεί να γίνει, ένα κλικ και τσοκ να μου βγείτε, να αρχίσετε δηλαδή να προωθείτε τον ίδιο σας τον εαυτό. Σας επιφυλάσσει και στιγμές διασκέδασης, σας επιφυλάσσει και θαυμαστές που εκδηλώνονται σιγά σιγά, σας επιφυλάσσει και κάποια ευχάριστα νέα και μετακινήσεις, εκδρομές ή συναντήσεις, όπως σας είπα και πιο πριν. Έτσι. Δεν ήταν άσχημα, ε? Με τους ανάδρομους και έκλειψη πάνω σας, δεν σας τα είπα και τόσο άσχημα. Λοιπόν, οι ιχθύες και οι οροσκόποι ιχθύες, τα ψαράκια μας. Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, του Οκτωβρίου δηλαδή, οι πρώτες δέκα μέρες, έχει πάρα πολύ μπλα μπλα, πολύ κουβέντα, επικοινωνία, σου είπα, μου είπες, ξεκαθαρίσματα, έλα να το ξαναδούμε αυτό και γιατί επανέρχεται το ίδιο θέμα και ακόμα μεταξύ μας δεν το έχουμε λύσει. Καταλάβατε τώρα που το πάω το πράγμα, φυσικά και για τις σχέσεις μιλάω, αλλά και για τις συνεργασίες που και αυτές σχέσεις είναι, έτσι, και οι συνεργάτες τους παντρευόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Προσέξτε λοιπόν, μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις και να ξεστομίσετε μεγάλα λόγια, ιδιαίτερα την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Δεν θα πω και για εσάς ότι είναι ένας μήνας
περίπατος, μάλλον είναι ένας μήνας που θα σας φέρει μπροστά στα διλήμματά σας, για το αν κάνετε το σωστό ή λάθος, για το προς τα που πρέπει να κατευθυνθείτε, ενώ παράλληλα πολλοί παράγοντες από διαφορετικές κατευθύνσεις σας μαρκάρουν στενά, σας πιέζουν. Όμως, θα δώσει οικονομικές ευκαιρίες. Και αυτό, ξέρετε, όσα ζώδια ακούσατε ότι θα έχετε οικονομικές ευκαιρίες, να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό. Γιατί βιώνουμε μια δύσκολη περίοδο που θα γίνει και δυσκολότερη. Οπότε έχετε τις κεραίες ανοιχτές, να δείτε τι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε. Φαίνεται επίσης οι ιχθύες να λαμβάνετε και κάτι που επιθυμούσατε εδώ και καιρό, και αυτό θα σας ανεβάσει την αυτοπεποίθησή σας, θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα. Ιδιαίτερα μετά τις... αλλά όχι, θα σας πω από την αρχή του μήνα ότι θα έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε πολύ θετικά πράγματα με το σύντροφο και τους συνεργάτες, αλλά και μετά τις 10 ιδιαίτερα Οκτωβρίου φαίνεται ότι και εσείς εστιάζετε αρκετά στα οικονομικά σας, σε πράγματα που πρέπει να διαχειριστείτε γιατί σας βαραίνουν ψυχολογικά, με τη σεξουαλική σας ζωή. Εδώ φαίνεται έτσι ένα in love, δεν ξέρω, κάτι εκεί πέρα θα βελτιωθεί. Ενώ παράλληλα θα βγαίνουν κάποιες φοβίες, θα βγαίνουν κάποιες αιμονές που θα πρέπει να τις δείτε. Παράξενο συνδυασμός, ηχθείς είστε όμως. Και εσείς είστε ένα ζώδιο στο οποίο συμβαίνουν και παράξενα πράγματα. Τώρα, το δύσκολο κομμάτι μπορεί να αφορά φιλικά σας πρόσωπα ή συλλογικότητες που ακουμπούν, ενώ όχι οι συλλογικότητες, ότι σας ακουμπούν ευαίσθητα σημεία, γεγονότα μέσα σε συλλογικότητες ή με φιλικά σας πρόσωπα που ακουμπούν κάποια ευαίσθητα σημεία σας, ιδιαίτερα κοντά στις 20 Οκτωβρίου και κοντά στις 27 Οκτωβρίου. Αυτά λοιπόν εκεί θέλουν λίγη προσοχή. Ενώ, θα το πω και για σας, έχετε κι εσείς όπως και όλοι οι υπόλοιποι κάποιες αποκαλύψεις προς το τέλος του μήνα. Λοιπόν, έχετε γράψει, αχ, θα βρω χρόνο να τα δω όλα, μην νομίζετε. Καλησπέρα Αθηνούλα, Ελένη μου, γιατρέ μου. Μπράβο Κωνσταντία, χαίρομαι που θα έρθεις στο Open Day, έλα να γνωριστούμε, έτσι. Και πριν κλείσω να σας πω, τα κλασικά κοινοποιήστε μας, υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές εδώ πέρα συνεχίζονται, ελάτε. Και πλησιάζουν οι μέρες που θα είμαστε στην Κύπρο, στις 25 Σεπτεμβρίου, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο Urbano Coffee 11 στη Λευκωσία, και σας περιμένουμε όλους όμως. Δεν ερχόμαστε για κάθε μέρα Κύπρο, θα μας κάνετε την τιμή λοιπόν να έρθετε για να σας γνωρίσουμε από κοντά. Ξέρετε, έχουμε πολλούς μαθητές από την Κύπρο και τους αγαπάμε και μας αγαπούν πολύ και τους φιλούμε, τους στέλνουμε φιλιά. Καλησπέρα λοιπόν, όλοι όσοι ήσασταν εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάτε και μου αφιερώνετε τα βράδια της Τρίτης σας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, έχουμε να μιλήσουμε για τη νέα σελήνη, έτσι, για τη νέα σελήνη που θα είναι και αυτή πολύ σημαντική, θα γίνει στο ζώδιο του ζυγού, και το τι έχει να φέρει, γιατί ωραία τα πάμε για τον Οκτώβριο, αλλά πώς πρέπει να τα διαχειριστούμε βάσει αυτής της νέας σελήνης που ξεκινάει και πού θα έρθουν και καινούργια ξεκινήματα, έτσι. Σας φιλώ, σας καληνυχτώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 9. Γεια σας.